Καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση συνάντηση. Φαίνεται μάλλον ότι κάπως και ωραία κουβαλάμε αυτή την κληρονομιά παρακαταθήκη πολιτικής κουλτούρας 10 χρόνων, αλλά και λίγο έχουμε βελτιωθεί, γιατί ξεκινήσαμε με μια μισή ώρα καθυστέρηση και όχι με δύο. Οπότε νομίζω ότι αυτό δείχνει και ότι δεν έχουμε μεγαλώσει τόσο πολύ, αλλά ότι εντάξει, υπάρχει και κάποια οριμότητα. Επειδή έχω αυτήν, τέλος πάντων, έχω αυτό το ρόλο αναλάβει να σας καλωσορίσω στην εκδήλωση, θα το κάνω λέγοντας σας μια πάρα πολύ σύντομη επίσης ιστορία του κινηματογράφου μου, είναι πιο εύκολο με αυτόν τον τρόπο. Το 1959, λοιπόν, ο Φρανσουά Τριφό δημιούργησε έναν μυθοπλαστικό χαρακτήρα, τον Αντουάν Δουανέλ, τον πρωταγωνιστή των 400 χτυπημάτων, και 10 χρόνια μετά, ή περίπου 10 χρόνια μετά, το 1969 δηλαδή, επέστρεψε κάνοντας μια δεύτερη ταινία, στην οποία πάλι ο κεντρικός χαρακτήρας ήταν ο Φρανσουά Δουανέλ. Και ο λόγος για τον οποίο το έκανε, όπως είπε και ο Τριφό, έχει πει πολλές φορές, ας πούμε, το έχει γράψει, είναι ότι δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται τι έγινε 10 χρόνια μετά με αυτόν τον αντισυμβατικό έφηβο, ο οποίος συγκρούστηκε με τις παρεκκλαμμένες αξίες της γαλλικής κοινωνίας και πώς, τέλος πάντων, αυτές οι εμπειρίες που είχε μαζέψει μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια είχαν επιδράσει στη συγκρότησή του, στον τρόπο που σκεφτόταν και κατανοούσε την κοινωνία της εποχής του. Με ένα τέτοιο σκεπτικό, και αφήνοντας προφανώς την μυθοπλασία του Αντουάν, εμείς θέλαμε με αυτή την εκδήλωση κάπως να ξετυλίξουμε όχι το μύθο, αλλά την ιστορία αυτής της γενιάς του 6-7, της γενιάς που πρωταγωνίστηκε στον φοιτητικό κίνημα του 6-7, και τέλος πάντων, όχι απλά, θέλαμε πολύ και να έχουμε αυτή την αφορμή να ξανασυναντηθούμε, αλλά θέλαμε κι εμείς, όπως ο Τριφό στην περίπτωση, ας πούμε, της ιστορίας που ανέφερα, να σκεφτούμε τι μπορεί να απέγιναν, να μάθουμε μάλλον τι έγιναν αυτά τα παιδιά 10 χρόνια μετά. Διαλέγουμε το 6-7 ως ένα σημείο τομής και μάλλον ως ένα, όπως τα λέγαμε, διτό και τέλος μιας εποχής και αρχής μιας άλλης και μάλλον τέλος μιας εποχής τόσο για το φοιτητικό κίνημα όσο και για τους κοινωνικούς αγώνες και εφαλτήριο μιας άλλης, νέες μορφές συλλογικής δράσης και στον χώρο του Πανεπιστημίου και βέβαια από το 8 και έπειτα είναι και πολύ, πολύ διαφορετική και μας κάνει για ένας νέος κύκλος κοινωνικών αγώνων. Ακόμη περισσότερο, όπως αναφέρουμε και στο σημείωμα κάλεσμα στο οποίο, όπως φαίνεται, όλες και όλοι εσείς ανταποκριθήκατε, διαλέγουμε το 6-7 ως μια πάρα πολύ κρίσιμης καμπής, τέλος πάντων, ως μια περίοδο κομβικής σημασίας για την πολιτικοποίηση μιας γενιάς, η οποία μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα κεντρικό κομμάτι της αριστεράς και του κινήματος. Και επίσης, μέσα από αυτή τη διαδικασία που θα συμβεί σήμερα εδώ, φιλοδοξούμε ότι θα έχουμε ευκαιρία, εκτός από την ανταλλαγή σκέψεων και συμπερασμάτων αναφορικά με καινοτόμες όψεις αυτής της συλλογικής εμπειρίας, να έχουμε και την ευκαιρία να σκεφτούμε και λίγο πιο πολύ σε σχέση με τις προϋποθέσεις της οικοδόμησης μιας κοινότητας και ίσως της δημιουργίας μιας πολιτικής ταυτότητας μιας γενιάς, αν βέβαια καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Προφανώς, όπως θα συμβαίνει πάντα και σε αυτή την περίπτωση και για μας, η σκέψη μας και πάλι εξακολουθεί να γυρίζει γύρω από το ίδιο αναπάντητα, μονότονα αναπάντητο ερώτημα πώς, τέλος πάντων, αυτή η τόσο πλούσια συλλογική εμπειρία και πλούσια μέσα στις αντιφάσεις της θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στις απαιτητικές συνθήκες της εποχής μας, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που
προφανώς δεν απαντιέται τώρα και μάλλον θα πρέπει να συνεχίσουμε να αναμετρώμαστε με αυτό. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Κώστα μετά από αυτή